Κύριε Πετρίδη, ήρθε καταγγελία. Τι ακριβώς αφορούσε η καταγγελία η καινούργια που ήρθε για το Προεδρικό? Βάσει του δημοσιεύματος και της αλήθειας, σωστά? Και βάσει και αυτά που θα σας πω, επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει όντως αυτή η καταγγελία, κύριε Κυριάκου. Καλό σας μεσημέρι. Θα το δούμε. Είναι ένα γεγονός το οποίο, θυμίζουμε, ενισχύει την πάγια θέση της ηλεκτρικής υπηρεσίας, ότι αυτά τα θέματα, αυτά τα σοβαρά θέματα, πρέπει να τύχουν νομοθετικής ρύθμισης. Δεν μπορεί αυτοί οι διορισμοί, οι οποίοι εξορισμού είναι κακοί, εξορισμού τους θεωρούμε ως μια αβαρία προς το σύστημα ισονομίας και ισοπολιτείας της δημοκρατίας, να είναι ανεξέλεγκτοι με αποφάσεις και ακυρώσεις αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνεπώς, σε αυτά που είπε ο συνονόματος μου, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αδάμου, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στον Γενικό Ελεκτή στη συνάντηση που είχαν, κύριε Κυριάκου, ότι θα εφαρμόσει τα κριτήρια της νομοθεσίας των κοινοβουλευτικών συνεργατών ακόμη και πριν την ψήφιση της νομοθεσίας, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία, τι μορφή θα έχει, είναι κάποια θέματα που πρέπει να τύχουν χειρισμού, αν θα είναι αυτοτελώς, αν θα είναι μισθωτή και ούτω καθεξής, να μην μπούμε σε τεχνικά. Ναι, ναι, για το γραμματιακό προσωπικό, τι προβλέπετε, τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος? Για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Όχι, για το γραμματιακό προσωπικό ρώτησα. Το γραμματικό προσωπικό θα πρέπει να έχει κάποια προσόντα τα οποία πρέπει να είναι απόφυτο. Σίγουρα για γραμματικό προσωπικό δεν χρειάζεται πτυχίο πανεπιστημίου. Αλλά έχουμε πει, κύριε Κυριάκου, ότι το γραμματικό προσωπικό, αν χρειάζεται, θα πρέπει να αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία και από το τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού, σε συνεννόηση μάλλον. Δεν μπορεί η εκτελεστική εξουσία να προσλαμβάνει άτομα που υπάρχουν ήδη, και το είδαμε και αυτό και στην υπόθεση του Υφυπουργείου Τουρισμού. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε άτομα με τον μανδύα του Συμβούλου για να κάνουν άλλα καθήκοντα. Αυτά ελέγχονται και αυτό θα το ελέγξουμε. Άρα έρχομαι πίσω στο σκεπτικό μου που σας έλεγα πριν, ότι ο πρόεδρος είπε ότι θα ελεγχθούν από τους ιδίους πρώτα αν πληρούν τα κριτήρια, ακόμη και πριν την ψήφιση της νομοθεσίας. Άρα σε 2-3 εβδομάδες που θα πάμε εμείς επιτόπου να κάνουμε τον έλεγχο, θα δούμε την εφαρμογή αυτού του μέτρου ή όχι. Θα ελεγχθούν οι πάντες και τα πάντα. Αυτό κρατάμε και περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη.